Το μεν πρώτον λόγον επί Ισάμιν περιπάντων, ο Θεόφιλε, ονήρξατο το Ιησούς ποιήντε και διδάσκην, αχρήσι μέρας, ημέρα, της τη δια Αγίου, ους εξελέξατο, ανελήφθη. Ι και παρέστησε ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλή τεκμηρή, διημερών τεσσαράκοντα, οπτανόμενο αυτή και λέγοντα περί τη Βασιλεία του Θεού και συναλυζόμενο με ταυτόν παρήγγειλε ναυτή από Ιεροσολίμων, μη χωρίζεστε, αλλά περιμένει την επαγγελία του Πατρός, ή νικούσατε μου. Ότι Ιωάννης μένε βάπτησεν είδατη, ημί δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίω, ου με τα πολλά σταύτα ημέρα. Ημένουν επί επιρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει την βασιλεία το Ισραήλ, είπε δε προς αυτούς, «Ούχι μόνε στιγνών χρόνου ή καιρούς, το εν τη ιδία εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμην, επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς, και σε στέμι μάρτυρες εν τη Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Και ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτών από τον οφθαλμόν αυτών. Και ως ατενίζοντες ήσαν ουρανών, πορευωμένου αυτού και δού άντρε δύο παριστήκησαν άντρε δύο παριστήκησαν αυτής εν αισθήτη λευκή. Ή και είπον, άντρες Γαλιλαίοι, τι αισθήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών, ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτών πορευόμενων εις των ουρανών. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, από όρους του καλουμένου ελαιόνος, ο εστιν εγγύς Ιερουσαλήμ, Σαββάτου έχων οδόν. Και ότε οι ανέβησαν εις το υπερόον, ου ήσαν καταμένοντες, οτε Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομέος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμωνος Ζηλωτής, και Ιούδας Ιακώβου. Ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση, συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν αδελφής αυτού και εν τες ημέρες ταύτες, Αναστάς Πέτρος εν μέσω των μαθητών είπεν, «Είντε όχλος ονομάτων επί το αυτό ως εκατόν είκοσιν». Άνδρες αδελφοί, έδι πληρωθήνε την γραφήν ταύτην, ειν προείπε το πνεύμα το Άγιον διαστόματος Δαβίδ περί Ιούδα, του γενομένου οδηγού της συλλαβούση των Ιησούν, ότι κατηρυθμημένος ειν συνειμήν και έλαχε τον κλήρον της διακονίας ταύτης ούτω μενούν εκτίσατο χωρίον εκ του μισθού τη αδικία, και πριν ει γενόμενο ελάκησε μέσο, και εξεχήθη πάντα τα σπλάχνα αυτού. Και γνωστόν εγένετο το πάση τη κατοικού στην Ιερουσαλήμ, ώστε κληθύνε το χωρίον εκείνο τη ιδία διαλέκτο αυτών ακελδαμά, του τέστη χωρίον αίματο. Γέγραπτε γάριν βιβλίο ψαλμών, γεννηθεί το η αυτού έρημο, και μη έστω κατοικών εναυτή και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Δίουν των συνελθόντων ημίν ανδρών εν παντή χρόνο, ενώ εισήλθε και εξήλθεν εφημάς Κύριος Ιησούς, αρξάμενος από του βαπτίσματος Ιωάννου, έως τη ημέρας εις ανελήφθη αφημών, μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού γενέστε, σύν ημίν ένα τούτον. Και έστισαν δύο, Ιωσήφ των καλούμενων Βαρσαβάν, ως επεκλήθη Ιούστος και Ματθίαν και προσευξάμενοι είπων. Συ κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον εκ τούτων των δύο, ον ένα εξελέξω, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής, εξής παρεύει Ιούδας, πορευθύνει εις των τόπων των ίδιων. Και έδωκαν κλήρους αυτών, και έπεσαν ο κλήρος επιμαθίαν, και συγκατεψηφίστη μετά των ένδεκα αποστόλων. Και εν το συμπληρούστε την ημέραν της πεντηκοστής, ήσαν ομοθυμαδών επί το αυτό και εγένε το άφνο εκ του ουρανού, ήχο ω περιφερομένης πνοή βιέας και επλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Και όφθησαν αυτή διαμεριζόμενε γλώσσε ω υπηρό, εκάθισε τε εφένα έκαστον αυτών, και πλήστησαν άπαντε πνεύματο Αγίου, και ήρξαν το λαλήν ετέρε γλώσσε, καθώ το πνεύμα εδίδου αυτή αποφθέγγεστε. Ήσαν δέν εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες από παντό έθνου των υπό των ουρανών. Γενομένης δε τη φωνή ταύτη, συνήλθε το πλήθο και συνεχήθη, ότι οίκουον ει έκαστο στη ιδία διαλέκτο ελαλούν αυτών. Εξίσταντο δε πάντε και θαύμαζον, Λέγοντες προ αλλήλου, ούκοι δου πάντε ούτε οι σύνοι λαλούντε Γαλιλαίοι. Και πώ εμεί ακούομε έκαστο στη ιδία διαλέκτο ημών ενή εγενήθημεν, πάρθηκε μύδι και ελαμίτε και οι κατοικούντε στην Μεσοποταμίαν. Ιουδαίαν τε και Καπαδοκίαν, Πόντων και την Ασίαν, Φρυγίαν τε και Παμφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρίνην. Και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι τε και Προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν λαλούντων αυτών τε συμμετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Εξίσταντο δε πάντες και διηπόρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες. Τι αν θέλει τούτο είναι, Έτεροι δεχλεβάζοντες έλεγον ότι με εσύ. δε χλεβάζοντε έλεγαν ότι γλεύκου με μεστομένη ησύ. δε πέτρο συν τη ένδεκα, επήρε την φωνήν αυτού και απευθένξα το αυτή. Άνδρε Ιουδαίοι και οι κατοικούντε Ιερουσαλήμ άπαντε, τούτο ημίν γνωστόν έστω, και ενωτήσαστε τα ρήματά μου. Ου γάρ ω ημί υπολαμβάνετε, ούτε με θείουσιν. Έστι γάρ ώρα τρίτη τη ημέρα, αλλά τούτο εστί το ειρημένον δια του προφήτου Ιωήλ και έστεντε σε σχάτε ημέρε, λέγει ο Θεό, εκχαιώ από του πνεύματό μου επιπάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν είναι ημών και εθιγατέρε ημών, και οι νεανίσκοι ημών οράσει όψονται, και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπνιαστήσονται. Και γε επί του δούλου μου και επί τα δούλα μου, εν τες ημέρες εκείνε, εκχαιώ από του πνεύματό μου, και προφυτεύσουσι. Και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω, και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται η και η σελήνη η σέμα, πριν η ελθήν την ημέρα Κυρίου την μεγάλην και επιφανή. Και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ισούν των Ναζορέων, Άνδρα από του Θεού αποδεδειγμένον η ημάς δυνάμεση και τέραση και σημείης, εισεπίησε δι' αυτού ο Θεός εν μέσω ημών, καθώς και αυτή είδατε. Τούτον την ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού έκδοτον λαβώντες, διαχειρών ανόμων προσπίξαντες ανήλετε. Όν ο Θεός ανέστησε, λύσαστας ο δύνας του θανάτου, καθότι ούκ είναι δυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού. Δαβίδ γαρλέγης αυτόν. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν, ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου, και γαλιάσα το η γλώσσα μου. Έτιδε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψει την ψυχή μου εισάδου, ούδε δώσει των όσιών σου ειδίν διαφθοράν. Εγνώρισά με ζωή, πληρώσει με εφροσύνη μετά του προσώπου σου. Άνδρε αδελφοί, εξών υπήν με τα προς εμάς περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη, και το μνήμα αυτού εστίν εν ημίν άχρη της ημέρας ταύτης. Προφήτησουν υπάρχον, και ειδώς ότι όρκο όμως εν αυτό ο Θεός, εκκαρπού ο αυτού, το κατασάρκα αναστήσιν των Χριστών, καθίσε επί του θρόνου αυτού, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού εισάδου ουδέ εις αυτού είδε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου πάντες ημείς εσμέν μάρτυρες, τη δεξιά ουν του Θεού υψωθείς, την τε επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος λαβών παρά του Πατρός, εξέχε ε τούτο, ον ειν ημείς βλέπετε και ακούετε. Ου γάρδα βιδανεύει εις τους ουρανούς, λέγει δε αυτός, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθο εκ δεξιών μου, έως άνθω του εχθρού σου των ποδών σου ασφαλώς σου το το πάσικο Ισραήλ, ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν, ον ημί σταυρώσατε. Ακούσαντες δε κατενήγησαν την καρδία, είποντε προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους. Τι ποιήσω μεν άντρες αδελφοί, Πέτρος δε έφη προς αυτούς. Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστο σημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού η σάφεση αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Η μην γαρεστίνει επαγγελία και τη τέκνη ημών και πάση τη εις όσους αν προσκαλέσετε Κύριος ο Θεός ημών. Ετέριστε πλίωση, διαμαρτύρετο και παρεκάλι λέγων. Σώθητε από τις γενεάς της κολλιάς ταύτης. Ημένουν ασμένος αποδεξάμενοι των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη, ψυχέ ως η Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του Άρτου και της προσευχές. Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος, πολλά τετέρατα και σημεία δια των Αποστόλων εγίνετο. Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και ηχον άπαντα κοινά και τα κτήματα και τα συπάρξεις επίπρασκων και διεμέριζον αυτά πάση, καθότι αν τις χρήαν είχε. Καθημέραν τε προσκαρτερούντες ομοθυμαδόν εν το ιερό, κλώντες τε κατοίκον άρτων, με τε λάμβανον τροφής εν και αφελότητη καρδίας, ενούντες των θεών και έχοντες χάριν προς όλων των λαών. Ο δε Κύριος προσετήθη τους οζωμένους καθημέραν τη εκκλησία. Επί το αυτό δε Πέτρος και Ιωάννης ανέβαινον εις το ιερόν επί την ώραν της προσευχής την Ενάτην, και τίσαν ήρχολός εκκυλίας μητρός αυτού υπάρχον ευαστάζετο ονετήθουν καθημέραν προς την θύραν του ιερού την λεγόμενη νωρέαν, του ετίνε ελεημοσύνην, παρά των εισπορευωμένων εις το Πέτρον Ο Σιδών Πέτρον και Ιωάννην, μέλλοντας εις ιένε εις το ιερόν, ηρώτα δε Πέτρος εις αυτόν, συν το Ιωάννη, είπε, βλέψον εις ημάς. Ο δε επίχεν αυτής, προσδοκών τι παρα αυτόν λαβήν. Είπε δε Πέτρος, Αργύριον και χρυσίον ούχ Ω δε έχω, τούτο η δίδομη, Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωρέου, έγυρε και περιπάτη. Και πιάσας αυτόν της δεξιάς χειρός, ήγυρε. Παραχρήμα δε, εστερεώθησαν αυτού εβάσεις και τα σφυρά. Και εξαλόμενος έστηκε και περιεπάτη. Και εισήλθε συναυτής εις το ιερών, περιπατών και αλόμενος και ενών των θεών και είδεν αυτόν πάσο λαό περιπατούντα και ενούντα των Θεών. Επεγίνω σκόντε αυτόν ότι ούτω είναι προ την ελεημοσύνην καθήμενο επί τη ωραία πύλη του ιερού. Και πλήστησαν θάμβου και εκστάσεω επί το συμβεβικό αυτό. Κρατούντο δε του Ιαθέντο σχολού των Πέτρων και Ιωάννην, συνέδραμε προ αυτού πάσο λαό επί τη στοάτη καλουμένη Σολομόντο έκθαμβη. Ιδών δε Πέτρο απεκρίνατο προ τον λαόν. Άνδρε Ισραηλίτε, τι θαυμάζεται επί τούτο, ή μην τι ατενίζεται, ω η δία η ευσεβία του περιπατήν αυτών. Ο Θεό Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεό των πατέρων ημών, εδόξασε τον πέδα αυτού Ιησούν. Όν νημή παρεδόκατε, και ειρνήσαστε αυτόν κατά πρόσωπον πιλάτου, κρίναντο εκείνο απολύειν. Ιμή δε τον Άγιον και Δίκαιων ειρνήσαστε, και ητήσαστε άνδρα φωνέα χαριστίνε ημίν τον δε αρχηγών της ζωής, απεκτείνατε. Ον ο Θεός σίγηρεν εκ νεκρών, ου εμείς μάρτυρες εσμέν. Και επί τη πίστη του ονόματος αυτού, τούτον, ον θεωρείτε και είδατε, εστερέωσε το όνομα αυτού. Και η πίστη σιδι' αυτού, έδωκεν αυτό την ολοκληρίαν ταύτην απέναντι πάντων ημών. Και νυν, αδελφοί, είδα ότι κατά άγνοιαν επράξατε, ως περ ημών. Ο δε Θεός, «Απροκατήγγειλε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού, παθήν των Χριστών, επλήρωσε νουτο. Μετανοήσατε ούν και επιστρέψατε, εις το εξαλειφθήνε ημών αμαρτία, αμαρτίας, όπως αν έλθω η κυρία από προσώπου του Κυρίου και αποστήλει των προκεκηρυγμένων ημίν Ιησούν Χριστών. Ον δι ουρανών μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων, ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απεώνως. Μωσής μεν γάρ προς τους πατέρας είπεν ότι «Προφήτην να αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ». Αυτού ακούσεστε κατά πάντα όσα αν λαλήσει προς εμάς. Έστε δε πάσα ψυχή ή τη σαν μη ακούσει του προφήτου εκείνου. Εξολοθρευθήσετε εκ του λαού. Και πάντες δε οι προφήτε από Σαμουήλ και τον καθεξής, όσοι ελάλησαν και προκατήγγυλαν τα σημερα στάφτας. Ημίσεστε οι των προφυτών και της Διαθήκης εις διέθετο ο Θεός προς τους πατέρας ημών, λέγον προς Αβραάμ, και το σπέρμα τί σου ενευλογηθήσονται πάσε επατριέ της γης. Ημίν πρώτον ο Θεός, αναστήσαν τον πέδα αυτού Ιησούν, απέστειλεν αυτόν ευλογούντα ημάς, εν το αποστρέφει νέκαστον από τον πονηριών ημών. Λαλούντον δε αυτόν προς τον λαόν, επέστησαν αυτή και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκέοι, Διαπονούμενοι δια το διδάσκειν αυτούς των λαών, και καταγγέλινεν το Ιησού την ανάστασιν την νεκρών και επέβαλον αυτή στα σχήρα, και έθεν το Ιστήρισιν εις, εις την αύριον. Ιν γάρε πέρα ήδη. Πολλοί δε τον ακουσάντων των λογών επίστευσαν, και γεννήθη ο αριθμό των ανδρών ω ή χιλιάδες πέντε. Εγένετο δε επί την αύριον συναχθείν εαυτόν του άρχοντα και πρεσβυτέρου και γραμματήσει Ιερουσαλήμ, και άναν τον αρχιερέα, και Καϊάφαν και Ιωάννην και Αλέξανδρον, και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού. Και στήσαντες αυτούς εν το μέσο, επινθάνοντο, εν ποια δυνάμει ή εν ποιο ονόματι επίσατε τούτο εμείς. τότε Πέτρος πληστής πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς. Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, ή σήμερον ανακρινόμεθα επί ευεργεσία ανθρώπου ασθενούς, εν τίνει ούτως έσωστε, γνωστόν έστω πάσιν ημίν και παντί το λαό Ισραήλ, ότι εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωρέου, ον ημίς εσταυρώσατε, ον ο Θεός ήγηρεν εκ νεκρών, εν τούτο ούτως παρέστηκεν ενώπιον ημών υγιής. Ούτως εστίν ο λήθος ο εξουθενηθής ηφημών των οικοδομούντων, ο γενόμενος εις κεφαλήν γωνίας, και ουκ έστειν εν άλλο ουδενή ισοτηρία ούτε γαρόνομα όνομα έτερον υπό τον ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δισωθήνε ημάς. Θεωρούντες δε την του Πέτρου Παρισίαν και Ιωάννου και καταλαβόμενοι ότι οι άνθρωποι αγράμματοι εσύ και ιδιώτε, εθαύμαζον, επεγίνω σκόντε αυτούς ότι συν το Ιησού ήσαν. Τον δε άνθρωπον βλέποντες συν αυτής εστώτα των τεθεραπευμένων, ουδεν ήχον αντιπίν. Και δε αυτούς έξω του συνεδρίου απελθύν, συνέβαλον προς αλλήλους λέγοντες «Τι πείσομεν της ανθρώπης τούτης» «Οτι μεν γάρ γνωστόν σημείων γέγονε δι' αυτόν» «Πάση της κατοικούς είναι Ιερουσαλήμ φανερών» «Και ούδι να μεθα να μη επιπλέον διανεμηθεί των λαών» «Απειλή απειλησόμεθα αυτής» «Μη και τη λαλήν επί το ονόματι τούτο μηδενή ανθρώπων» «Και καλέσαντες αυτούς» παρήγγυλαν αυτοί στο καθόλου μη φθέγγεσθε μη δε διδάσκειν επί το ονόματι του Ιησού. Ο δε Πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντες προς αυτούς είπων και ο εστίν ενώπιον του Θεού ημών ακούειν μάλλον ή του Θεού, κρίνατε. Ού δυνάμε θα και οικούσαμεν μη λαλήν. Οι δε προς απέλησαν αυτούς, μη δεν ευρίσκονται στο πώς κολάσσονται αυτού δια των λαών, ότι σε δόξαζαν τον Θεόν επί το γεγονότι. Ετών γαρίν πλειώνων τεσσαράκοντα ο άνθρωπο εφόνε γεγόνι το σημείον τούτο τη Ιάσεω. Απολυθέντε δε ήλθον προ του Ιδίου και απήγγυλαν όσα προ αυτού οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είπον. Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ήραν φωνήν προ τον Θεόν και είπαν: Δέσποτα, σύ ο Θεό ο ποιήσα των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εναυτή, ο διαστόματο Δαβίβ του πεδό σου είπων, οι εφρίαξαν έθνη και λάοι εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλεί τη γη και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, συνήχθησαν γάρε παληθεία επί των Άγιον πέδα σου Ισούν, ο νέχρι σα, η και πόντιο πιλάτο συνέθνεση και λαή Ισραήλ, όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε γενέστε, και τα νυν, κύριε, έπειδε επί τα σαπειλά αυτών και δώσ' της δούλη σου με τα λαλήν των λόγων σου, εν το την χείρα σου εκτείνην σε ισίασιν, και σημεία και τέρατα γίνεστε δια του ονόματος του Αγίου Παιδό σου Ιησού. Και δεηθέντων αυτών, εσαλεύθει ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ελάλουν τον λόγον του Θεού με τα Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχημία και ουδή τι των υπαρχόντων αυτών έλεγεν ίδιον είναι. άπαντα κοινά. Και μεγάλη δυνάμια απεδίδουν το μαρτύριον οι Απόστολοι τη Αναστάσεως του κυρίου Ιησού. Χάριστε μεγάλη είναι επί πάντα σε αυτού. Ουδέ γαρ ενδεή τη υπήρχε εν αυτή. Όσοι γαρ χωρίων ή οικειών υπήρχον, πολλούντε έφερον τα στιμά των πυπρασκομένων και ετήθουν παρά του πόδα των Αποστόλων. το δε εκάστο, καθότι αν τη είχεν. Ιωσή δε ο επικληθή Βαρνάβα, υπό τον Αποστόλων, ο εστί με θερμινευόμενον ιό παρακλήσεω, Λεβίτη, Κύπριο το γέννη, υπάρχοντο αυτό αγρού, πολλοί σα είναι και το χρήμα, και έθηκε παρά του πόδα των Αποστόλων. Αν ήρθε τη ονόματι, συν τη γυναική αυτού, επώλησε κτήμα και το από τη τιμή και τη γυναικό αυτού και ενέγκα μέρο τι παρά του πόδα των Αποστόλων έθηκεν. Είπε δε Πέτρο, Ανανία, διατί επλήρωσεν ο Σατανά την καρδία σου, ψεύσα στέσε το πνεύμα το Άγιον και νοσφίσαστε από τη τιμή του χωρίου, ουχή μένον σι και πραθέν εν τη σι εξουσία υπήρχε. Τι ότι έθου εν την καρδία σου το πράγμα τούτο, ούκε ψεύσω ανθρώπη, αλλά το Θεό. Ακούον δε ανανία στους λόγου τούτους, πεσόν, εξέψυξε και έγινε το φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. Αναστάντες δε οι νεότεροι συνέστηλαν αυτόν και εξενέγκαντες έθαψαν. Έγινε το δε ως ορών τριών διάστημα και η γινή αυτού μη ιδία το γεγονός εισήλθεν. Απεκρίθη δε αυτή ο Πέτρος, η πέμη ή το σου του το χωρίον απέδωστε. Ή δε είπε ναι, το σου του. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτήν, τι ότι συνεφωνήθη μην πειράσε το πνεύμα Κυρίου. Ιδού, οι πόδε των θαψάντων τον άνδρα σου επί τη θύρα, και εξίσου είσαι. Έπεσε δε παρά χρήμα παρά του πόδα αυτού, και εξέψιξεν. Οι σελθόντε δε είναι ανίσκοι, έβρον αυτήν νεκράν, και εξενέγκαντε έθαψαν προ τον άνδρα αυτή. Και έγινε το φόβο μέγα σε φόλην την εκκλησία, και επιπάντα του ακούοντα ταύτα. Διαδέ των χειρών των Αποστόλων, Έγινε το σημεία και τέρατα εν το λαό πολλά, και ήσαν ομοθυμαδών άπαντε εν τη τοά Τον δε λοιπόν ουδή σε τόλμα κολάστε αυτή, αλλά μεγάλη είναι αυτού ο λαό. Μάλλον δε προσετίθεντο πιστεύονται στο κυρίο πλήθη ανδρώντε και γυναικών, ώστε κατά τα σπλατεία εκφέρειν του ασθενεί, και τη θένε επικλινών και κραβάτων, ή να πέτρου κάνει σκιά επισκιάσει την συνήρχε το δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και οχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων, ή την άπαντες. Αναστάς δε ο αρχιερεύς και πάντες εις αυτό, η ούσα των Σαδουκαίων, επλήστησαν ζήλου και επέβαλον τα σχήρα επί τους Αποστόλους, και έθεντο αυτούς εν ρίση δημοσία. Άγγελος δε κυρίου δια της νυκτός, τα στήρα της φυλακής, και εξαγαγόντε αυτούς, είπε « πορεύεστε και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό το λαό πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης. Ακούσαντες δε εις ήλθον υπό τον όρθρον εις το ιερόν και εδίδασκον. Παραγενόμενος δε ο αρχιερεύς και εις είναι αυτό, συνεκάλεσαν το συνέδριον και πάσαν την γερουσίαν των ιών Ισραήλ και απέστειλαν εις το δεσμοτήριον, αχθήνε αυτούς. Οι δε υπηρέτε παραγενόμενοι ούχευρον αυτούς εν τη φυλακή. αναστρέψαντε δε Απήγγυλαν λέγοντες ότι το μεν δεσμοτήριον έβρωμεν και κλεισμένον εν πάση ασφαλεία και του φύλακα έξω εστότα πρώτων θηρών. Ανοίξαντε δε έσω ουδένα έβρωμεν, ω δε ήκουσαν του λόγου τούτου. Ότι οι και ο στρατηγό του ιερού και οι αρχιερεί διπόρουν περί αυτών τι αν το τούτο. Παραγενόμενο δε τη, απήγγυλαν αυτή ότι Ιδού, οι άνδρε σου έθεστε εν τη φυλακή. Ισύνεν το ιερό τότε και διδάσκοντες των λαών. Τότε απελθόν ο στρατηγό συν τι υπηρέτε, Ήγαγεν αυτούς, ου με τα βία, εφοβούν το γάρ των λαών, ή να μη λιθαστώσιν. Αγαγόντες δε αυτού, έστισαν εν το συνεδρίο, και επιρώτησε αυτούς ο αρχιερεύ λέγον, ου παραγγελία παριγγύλα ημίν μη διδάσκειν επί το ονόματι τούτο, και ιδού πεπληρώκατε την Ιερουσαλήμ τη διδαχή ημών και βούλεστε επαγαγήν εφημάς το αίμα του ανθρώπου τούτου. Αποκριθείς δε ο Πέτρος και οι Απόστολοι είπων, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπις. Ο Θεός των Πατέρων ημών ή Ιησούν, ον ημείς διαχειρίσαστε κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός αρχηγών και σωτήρα ύψωσε τη δεξιά αυτού, δούνε μετάνιαν το Ισραήλ και άφεση να μαρτιών, και ημείς εσμέν αυτού μάρτυρες των ρημάτων τούτων, και το πνεύμα δε το Άγιον, ο έδωκεν ο Θεός της πειθαρχούς είναι αυτό. Οι δε ακούσαντες διεπρίοντο και βουλεύοντο ανελήν αυτούς. Αναστάς δε τίσεν το συνεδρίο Φαρισαίος, ονόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντί το λαό, εκέλευσεν έξω βραχή τι τους Αποστόλους ποιήσε. Είπετε προς αυτούς, άνδρες Ισραηλίτε, προσέχετε αυτής επί της τούτης, τι μέλετε πράσιν. Προγάρ τούτων των ημερών ανέστη θευδά, λέγον είναι την άε αυτών, όπω εκολύθη αριθμό ανδρών ω ή τετρακοσίων, ω ανηρέθη, και πάντε όσοι επίθοντο αυτό, διελήθησαν και γένοντοϊ σουδέν. Μετα τούτων ανέστη ηούδα ο Γαλιλαίο εντε ημέρε τη απογραφή, και απέστησε λαόν ικανόν ο πίσω αυτού, κακίνο απόλετο και πάντε όσοι επίθοντο αυτό, διασκορπίστησαν και τα νυν λέγω ημίν απόστητε από τον ανθρώπων τούτον και άσατε αυτούς, ότι εάν ή εξ ανθρώπων η βουλή αυτή ή το έργον τούτο, καταληθήσετε. Ήδε εκ Θεού εστίν, ουδίναστε καταλή σε αυτό, μήποτε και Θεομάχη ευρεθείτε. Επίστησαν δε αυτό, και προσκαλεσάμενοι τους Αποστόλους, δίραντες, παρήγγυλαν μη επί το ονόματι του Ιησού, και απέλησαν αυτούς. Ιμένουνε πορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου, ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατηξιώθησαν να τιμαστήνε. Πάσαν ημέραν εν το ιερό και κατοίκον, ου και διδάσκοντες διδάσκοντε και ευαγγελιζόμενοι οι Ιησούν των Χριστών. Εν δέτες ημέρε ταύτες, πληθυνόντων των μαθητών, έγινε το γονγισμό των Ελληνιστών προ του Εβραίου, ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία την καθημερινή, εχειρεαυτών. Προσκαλεσάμενοι δε οι δώδεκα το πλήθο των μαθητών, είπων ο καρεστόν μα μας καταλήψαντας των λόγων του Θεού, διακονήν τραπέζες. Επισκέψας Θεούν αδελφοί, άνδρας εξημών μαρτυρουμένους επτά, πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρειάς ταύτης. δε τη προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερήσομεν. Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους. Και εξελέξαν Στέφανον, άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενάν, και Νικόλαον προσήλει τον Αντιοχέα, ουσέστησαν ενώπιον των Αποστόλων, και προσευξάμενοι επέθηκαν αυτοί στα σχήρα. Και ο λόγο του Θεού ήξανε, και επληθύνεται το αριθμό των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, πολύ στεόχλο των ιερέων υπήκουων τη πίστη. Στέφανο δε πλήρη πίστεως και δυνάμεω επί τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Ανέστησαν δε την εκ τη συναγωγή τη και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και των Αποκυλικίας και Ασίας. Συζητούνται στο Στεφάνο και ουκ ίσχυον αντιστείνε τη Σοφία και το πνεύμα τη Οελάλη. Τότε υπέβαλον άνδρας λέγοντας ότι «Ακικόαμεν αυτού λαλούντος ρήματα βλάσφημα εις και των Θεών». Συνεκίνησαν τε των λαών και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και επιστάντες συνήρπασαν αυτόν και ήγαγον εις το συνέδριον. Έστησαν τε μάρτυρας ο άνθρωπος ούτω ου πάβεται ρήματα βλάσφημα λαλών κατά του τόπου του Αγίου τούτου και του νόμου. Ακικό αμεν γάρ αυτού λέγοντος ότι Ιησούς ο Ναζωρέος ούτως καταλύσει τον τόπον τούτων και αλλάξει τα έθι απαρέδο και νημίν Μωυσής. Και ατενίσαντες εις αυτόν άπαντες οι καθεζόμενοι εν το συνεδρίο είδον το πρόσωπον αυτού ως η πρόσωπον αγγέλου. Είπε δε ο αρχιερεύς «Η άρα ταύτα έχει» «Ο δε άνδρες αδελφοί και πατέρες, ακούσατε. Ο Θεός της δόξης, όφθη το πατρί ημών Αβραάμ, όντι τη Μεσοποταμία, πριν η κατοική σε αυτόν εν χαράν, και είπε προς αυτόν, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, και δεύρω εις γην ή αν σι δείξω. Τότε εξελθών εκ γης χαλδαίων, κατόκισεν εν χαράν. Κακήθεν, μετά το αποθανήν τον πατέρα αυτού, μετόκισεν αυτόν εις την γην τάφτην, η συνειμή νυν κατοικείται. Και ουκ έδωκεν αυτό κληρονομίαν εν αυτή, ουδε βήμα ποδός. Και επικύλατο το αυτό δούνε ει κατάσχεση αυτήν, και το σπέρματι αυτού με ταυτόν, ουκ κόντο αυτό τέκνου. Ελάλησε δε ο Θεό, ότι έστε το σπέρμα αυτού πάρικον εν γη αλωτρία, και σου συν αυτό και κακόσου συν, έτη τετρακόσια. Και το έθνο, ο εάν δουλεύσωση, κρίνω εγώ, είπε ο Θεό και με τα τάφτα εξελεύσονται και λατρεύσου σήμοι εν το τόπο τούτο. Και έδωκεν αυτό διαθήκην περιτομής. Και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέτεμεν αυτόν τη ημέρα τη ογδόη. Και ο Ισαάκ τον Ιακώβ και ο Ιακώβ τους δώδεκα πατριάρχας και οι πατριάρχε ζηλώσαντες τον Ιωσήφ απέδοντο εις Αίγυπτον. Και είναι ο Θεός μεταυτού και εξήλετο αυτών εκπασών των θλίψεων αυτού» και έδωκεν αυτό χάριν και σοφίαν εναντίον Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου, και κατέστησεν αυτόν ηγούμενον επ' Αιγύπτον, και όλων των οικών αυτού. Ήλθε δε λοιμός εφ' όλην την γην Αιγύπτου και Χαναάν, και θλίψεις μεγάλη, και ουχ έβρισκον χορτάσματα οι πατέρες ημών. Ακούσας δε Ιακώβ, όντα σήτα εν Αιγύπτο, εξαπέστειλε τους ημών πρώτον, και εν το δευτέρο ανεγνωρίστη Ιωσήφ αυτού, και φανερώνε γένετο το Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Αποστήλας δε Ιωσήφ, μετεκαλέσατο τον πατέρα αυτού Ιακώβ και πάσαν την συγγένειαν αυτού, εν ψυχές 75. Κατέβη δε Ιακώβ εις Αίγυπτον και τελεύτησεν αυτός και οι πατέρες ημών. Και μετετέθησαν εις Ιχέμ και ετέθησαν εν το μνήματι ο Ονίσα το Αβραάμ τη Αργυρίου παρά τον ἰώνε του Σιχέμ. Καθώς δε ο χρόνος της επαγγελίας, Ισόμωσεν ο Θεός το Αβραάμ, ύφξησεν ο λαός και εν Αιγύπτο. Αχρισού ανέστη βασιλεύς έτερος, ως ήδη τον Ιωσήφ. Ούτως, κατασοφισάμενος το γένο Σιμών, εκάκωσε τους πατέρα Σιμών, του πειν έκθετα τα βρέφη αυτών, εις το μίζω ο γονίστε. Ενώ καιρό Μωσής, και είναι αστείο το Θεό. Ως ανετράφη μήνας τρίσεν το οίκο του πατρός αυτού, εκτεθέντα δε αυτών ανήλε το αυτόν η θυγάτηρ Φαραώ, και ανεθρέψα το αυτόν εαυτή Ισιών, και επεδεύθη εις πάση σοφία Αιγυπτίων, ειν δε δυνατό εν λόγη και ενέργη, ω δε επληρού το αυτό τεσσαρακονταετή χρόνο, ανέβη επί την καρδίαν αυτού επισκέψαστε του αδελφού αυτού του Ιού Ισραήλ, και ειδών την αδικούμενον, η μήνα το και επίση το καταπονουμένο, πατάξα των Αιγύπτιων. ενώμιζε δε του αδελφού αυτού, ότι ο Θεός διαχειρός αυτού δίδωσεν αυτή σωτηρίαν. Οι δεού συνήκαν. Τη δε επιούση η μέρα όφθη αυτή μαχωμένη, και συνήλασεν αυτού η σιρήνη νυπών. Άνδρε, αδελφοί εστε εμεί. Η νατή αδικείτε αλλήλου. Ο δε αδικών των πλησίων απόσατο αυτών, υπών. Τι σε κατέστησαν άρχοντα και δικαστήν φυμά, Μια ελλήν μεση ον τρόπον ανήλε χθε των Αιγύπτιων. Έφυγε δε το λόγο τούτο. Και έγινε το πάρικο εν γήμα διάμ, ου έγαινε σε δύο, και πληρωθέντων ετών τεσσαράκοντα, οφθη αυτό εν τη ερήμο του όρου Σινά Άγγελο κυρίου εν φλογή πυρόσβάτου. Ο δε ειδώνε θαύμασε το όραμα. Προσερχομένου δε αυτού κατανοήσε, έγινε το φωνή κυρίου προ αυτόν. Εγώ ο Θεό των πατέρων σου, ο Θεό Αβραάμ και ο Θεό Ισαάκ και ο Θεό Ιακώβ, έντρωμο δε γενόμενο και τόλμα κατανοήσε. Είπε δε αυτό ο κύριο, λύσον το υπόδημα των ποδών σου. Ο γαρτόπο ενώ έστικα γη αγία εστίν. Ιδών είδων την κάκοσιν του λαού μου του εν Αιγύπτο, και του στεναγμού αυτών οίκουσα, και κατέβην εξελέστε αυτού. Και νυν δεύρω, αποστελώσε ει Αίγυπτον. Τούτον τον Μωησίν, ονειρνήσαντο οι πόντε, τι σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν. Τούτον ο Θεός άρχοντα και λυτρωτήν απέστειλεν εν χειρή αγγέλου του οφθέντος αυτό εν τη βάτο. Ούτως εξήγαγεν αυτούς ποιήσα στέρατα και σημεία εν γη Αιγύπτου και εν ερυθρά θαλάσσι και εν τη ερήμο έτη τεσσαράκοντα. Ούτως εστίν ο Μωυσής ο υπόν της Ιης Ισραήλ προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ. Αυτού ακούσεστε ούτως εστιν ο γενόμενος εν τη εκκλησία εν τη ερήμο μετά του αγγέλου του λαλούντος αυτό εν το όρι Σινά και των πατέρων ημών. Ως δέξα το λόγια ζώντα δούνε ημίν. Ω, ούκ θέλησαν οι γενέστε οι πατέρες ημών, αλλά πόσαντο και εστράφησαν τες καρδίας αυτών εις Αίγυπτον, οι το Ααρών, ποιήσων ημίν θεούς ή προπορεύσονται ημών. Ο γαρμοσής ούτος, ως εξήγαγεν ημάς εκ ουκ είδαμεν τι γέγονεν αυτό. Και εμοσχοποίησαν εν τες ημέρες εκείνες, και ανίγαγον θυσίαν το ειδόλο, και εφραίνοντο εν της έργης των χειρών αυτών. Έστρεψε δε ο Θεός και παρέδοκεν αυτούς λατρεύειν τη στρατιά του ουρανού, καθώς γέγραπτε εν βίβλο των προφητών. Μη σφάγια και θυσία προ την έτι τε εν τη ερήμο οίκο Ισραήλ, και ανελάβετε την σκηνή του Μολόχ και το άστρον του Θεού Ρεμφάν τους τύπους ούσε ποιήσατε προς κοινήν αυτής. Και με τικιό ημάς επέκυνα βαβυλώνος. Η σκηνή του μαρτυρίου είν της πατράσιν ημών εν τη ερήμο, καθώς διετάξα το το μωσή ποιήσε αυτήν κατά των τύπων ο νεωράκι. Ειν και Σύγαγων διαδεξάμενοι οι πατέρες ημών με τα Ιησού εν τη κατασχέση των εθνών, ον εν ο Θεός από προσώπου των πατέρων ημών, έως των ημερών Δαβίδ, ως χάριν ενώπιον του Θεού και η τίσα το ευρύν σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Σολομών δε, ο εν αυτό οίκον. Αλούχο ύψιστος εν να εις κατοικεί, καθώς ο προφήτης λέγει, «Ο ουρανός μη θρόνος, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου. Ποιον οίκον οικοδομής οικοδομήσε τέμι, λέγει Κύριος, «Η τι στόπος της καταπαύσεώς μου, ουχή η τι τόπος της καταπαυσεως μου ο χεί ταύτα πάντα, σκληροτράχυλη και απερίτμητη την καρδία και τη σωσήν. Η μίσα ή το πνεύμα το Αγίο αντιπίπτεται, ω οι πατέρε ημών και ημίς. τίνα να των προφυτών ου και δίωξαν οι πατέρε ημών, και απέκτηναν του προκαταγγείλαντα περί της ελεύσεω του δικαίου, ου νυν προδότε και φωνή γεγένιστε, ή την εσελάβετε των νόμων ει διαταγά αγγέλων, και ου φυλάξατε. Ακούντε δε ταύτα, διεπρίοντο αυτών, και εύρηχων του οδώντα επ' αυτών υπάρχουν δε πλήρη πνεύματο Αγίου, ατενίσαση των ουρανών, είδε δόξαν Θεού, και ισούνες σούνε εκδεξιών εκ δεξιών του Θεού και είπεν, Ιδού, θεωρώ του ουρανού ανεωγμένου και των ιών του ανθρώπου εκ δεξιών εστότα του Θεού. Κράξαντε δε φωνή μεγάλη, συνέσχον τα ότα αυτών, και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών, και εκβαλώντε έξω τη πόλεω, ελιθοβόλουν και οι μάρτυρε απέθεντο τα ημάτια αυτών παρά του πόδα νεανίου καλουμένου Σαύλου, και λιθοβόλουν τον Στέφανον, επικαλούμενον και λέγοντα: Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου. Θύσδε τα γόνατα, έκραξε φωνή μεγάλη. Κύριε, μη στήσει αυτή την αμαρτίαν τάφτην. Και τούτο λοιπόν, εκοιμήθη. Σάβλο δε είναι συνευδοκών τι αναιρέσει αυτού. Εγένετο το δέν εκείνη τη ημέρα διωγμός μέγας επί την εκκλησίαν την εν Πάντε Πάντες τέδιες κατά τα χώρας της Ιουδαίας και Σαμαρίας, πλήν των Αποστόλων. Συνεκόμισαν δε τον Στέφανον άνδρες ευλαβείς, και επίησαν το κοπετόν μέγαν επ' αυτό. Σάβλος δε ελιμένετο την εκκλησίαν, κατά τους οίκους σύρονται άνδρας και γυναίκας παρεδίδου εις φυλακήν μένουν διασπαρέντες διήλθων, ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Φίλιππος δε κατελθών πόλην της Σαμαρίας, εκήρυσε ναυτή των Χριστών. Προσύχονται οι όχλοι της λεγωμένης υπό του Φιλίππου ομοθυμαδών, εν το ακούειν αυτούς και βλέπειν τα σημεία επί. Πολλών γάρτων εχόντων πνεύματα ακάθαρτα, βοώντα μεγάλη φωνή εξήρχετο. Πολλοί δε παραλελημένοι και χολοί εθεραπεύθησαν και έγινε το χαρά μεγάλη εν τη πόλη εκείνη. Αν ήρθε της ονόματι Σίμων, προϋπήρχεν εν τη πόλη μαγεύων και εξιστών το έθνος της Αμαρία, Λέγον είναι την άε αυτών μέγαν. Ω προσήχον πάντες από μικρού έω μεγάλου, λέγοντες, ούτως εστίν η δύναμις του Θεού η μεγάλη. Προσήχον δε αυτό δια το ικανό χρόνο τη μαγείες εξεστακένε αυτού ότε δε επίστευσαν το Φιλίππο Ευαγγελιζωμένο τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, εβαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. Ο δε Σίμων, και αυτός επίστευσε, και βαπτιστής, ειν προς καρτερών το Φιλίππο. Θεωρών δυνάμεις και σημεία γινόμενα, εξίστατο. Ακούσαντες δε οι εν Απόστολοι ότι, Σαμάρια δε των Λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτού τον Πέτρον και Ιωάννην οι καταβάντες προσήφξαν το περί αυτών, όπω λάβωση πνεύμα Άγιον. Ούπο γαρίν επουδενή αυτών επιπεπτοκός, Μόνον δε βεβαπτισμένοι υπήρχον στο όνομα του κυρίου Ιησού. Τότε επετίθουν τα σχήρα σε αυτούς και ελάμβανον πνεύμα Άγιον. Θεασάμενο δε Σίμων ότι δια τη επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδονται το πνεύμα το Άγιον, προσύνεγγεν αυτή χρήματα λέγον δότε καμή την εξουσίαν ταύτην, η ναό εάν επιθώτας χείρας λαμβάνει πνεύμα Άγιον. Πέτρος δε είπε προς αυτόν, «Το αργύριον σου συν ή εις απώλιαν, ότι την δωρεάν του Θεού ενόμισας διαχρημάτων κτάστε, ουκ εις της ουδέ κλήρωσεν το λόγο τούτο, η γαρκαρδία σου ουκ την ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον από της κακία σου ταύτης, και δε του Θεού, ή άρα αφεθήσετε εσύ η αράφεθισε σε η επινοια της καρδίας σου. Εις πικρίας και σύνδεσ μοναδικίας ορός Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, «Δε ήθητε η μίση προς τον Κύριον, όπως μη δεν επέλθει επ' εμέ, ονειρήκατε». Ημέ μένουν διαμαρτυράμενοι και λαλήσαντες των λόγων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, πολλά στεκόμα Σαμαριτών ευγγελίσαντο. Άγγελος δε κυρίου ελάλησε προς Φίλιππον λέγον «Ανάστηθη και πορεύου κατά μεσημβρίαν επί την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν. Άφτιε στην έρημος. Και Αναστάσε πορεύθη. Και ιδού ανήρε θείο ψευνούχος δυνάστης κανδάκης της βασιλίσης Αιθιώπων, ως είναι της Γάζης αυτής, ως ελιλήθη προσκυνήσων εις Ιερουσαλήμ, είντε υποστρέφων και καθήμενος επί του άρματος αυτού ανεγίνος και τον προφήτην Ισαΐαν. Είπε δε το πνεύμα το Φιλίππο. Πρόσελθε και κολλήθητη το άρματι τούτο. Προς δραμών δε ο Φίλιππος, ήκουσεν αυτού αναγινόσκοντος τον προφήτην Ισαΐαν και είπεν, «Άραγε α αναγινόσκης». Ο δε είπε, «Πώς γαράν εάν μη τη οδηγήσιμε. με». τε τον Φίλιππον αναβάντα καθίσεσιν αυτό. Η δε περιοχή της γραφής είναι είναι αυτή ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτω σου κανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού, η κρίση αυτού ήρθη, την δε γενεάν αυτού, τις διηγήσετε. Ότι έρεται από τις γης η ζωή αυτού. Αποκριθείς δε ο ευνούχος το Φιλίππο είπε. Δε ο μέσου, περί ο προφήτης λέγει τούτο, περί εαυτού ή περί εταίρου Ανοίξας δε ο Φίλιππος το στόμα αυτού, και αρξάμενος από τις γραφείς ταύτης, εδιγγελίσα το αυτό τον Ιησούν. Ως δε επορεύοντο κατά την οδόν, ήλθον επί τί είδωρ, και φυσίνο ευνούχος. Ιδού, είδωρ, τι κολλή με βαπτιστίνε, είπε δε ο Φίλιππος, ή πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, έξεστην». Αποκριθείς δε είπε, πιστεύω τον Υιόν του Θεού είναι τον Ιησούν Χριστόν και εκέλευσε στην το άρμα. Και κατέβησαν αμφότεροι στο είδωρ, οτε Φίλιππος και ο Ευνούχος, και εβάπτισεν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ίδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον, και ουκ είδεν αυτόν ουκέτη ο Ευνούχος, επορεύετο το γάρτιν οδόν αυτού χαίρον. Φίλιππος δε ευρέθη εισάζωτον, και διερχόμενος ευγγελίζετο τα πόλης πάσας, έως του ελθύν αυτόν εις Ο δε έτι εμπνέων απειλή και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου, προσελθόν το αρχιερή, η τίσα το παραφτού επιστολάς δαμασκών προς τα συναγωγάς, όπως εάν την ασέβρη τη οδούοντα όντας άνδρας τε και γυναίκας, δεδεμένους αγάγης Ιερουσαλήμ. Εν δε το πορεύεστε, εγένετο αυτόν εγγίζειν τη δαμασκό, και εξέφνης περιήστραψεν αυτόν φως από του ουρανού, και πεσών επί την γην, ήκουσε φωνήν λέγουσα αυτό. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις» είπε δε. «Τι σύ, Κύριε» ο δε Κύριος είπεν. «Εγώ ειμί Ιησούς, ον σύ διώκεις». «Σκληρών σύ προς κέντρα λακτίζειν. «Τρέμονται και θαμβών» είπε. «Κύριε, τι με θέλεις ποι Και ο Κύριος προς αυτόν. «Ανάστηθι και ήσελθε στην πόλην και τέση, σε τέσι τι σε δίπιην» οι δε άνδρες οι συνοδεύοντες αυτό, ιστίκησαν εναιοί, ακούοντες μεν της φωνής, μηδένα δε θεωρούντες. Ηγέρθη δε ο σάβλος από της γης, ανεωγμένον δε τον οφθαλμών αυτού, ουδένα έβλεπε, χειραγωγούντες δε αυτόν οι σύγαγονείς δαμασκών, και είναι μέρα τρει μη βλέπων, και ουκ έφαγεν, ουδέ έπιεν. Ίντε τη μαθητή εν Δαμασκό ονόματι Ανανία, και είπε προ αυτόν ο κύριο εν οράματι. Ανανία, ο δε είπεν, ιδού εγώ κύριε, ο δε κύριος προς αυτόν, Αναστάς, πορεύθητη επί την ρήμην την καλουμένη ευθείαν, και ζήτησον εν οικία Ιούδα σάβλον ονόματι, Ταρσέα, ιδού γαρ προσεύχεται, και είδεν εν οράματι άνδρα ονόματι Ανανίαν, ισελθόντα και επιθέντα αυτό χείρα, όπως αναβλέψει. Απεκρίθη δε ο Ανανίας, κύριε, ακύκο από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά επίησε της Αγίας σου εν Ιερουσαλήμ, και όδε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων, δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Πορεύου, ότι σκεύος εκλογής μη εστινούτος, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων, Ιόντε Ισραήλ. Εγώ γάρ υποδείξω αυτό, όσα δει αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν. Απήλθε δε ανανίας, και εισήλθεν στην και επιθύσε επ' αυτόν τα σχήρα είπε: Σαούλα, αδελφέ, ο κύριο απέσταλκε με. Ιησού, ο οφθή ή ή ήρχου, όπω αναβλέψει και πληστή πνεύματο Αγίου. Και ευθέω απέπεσαν από τον οφθαλμόν αυτού ω οι «Ανέβλεψετε Ανέβλεψε τε παραχρήμα, και αναστάσε βαπτίστη, και λαβών τροφήν, ενίσχυσεν. Έγινε το δέο σάβλο μετά τον ενταμασκό μαθητών ημέρα στην και ευθέω τι συναγωγέ εκήρυσε των Χριστών, ότι ούτω εστίν ο ιό του Θεού. Εξίσταντο δε πάντε οι ακούοντε και έλεγον, Ούτω εστίν ο πορθή εν Ιερουσαλήμ του επικαλουμένου στο όνομα τούτο, και όδε ει τούτο ελληλίθη είναι αυτού αγάγει επί του αρχιερεί. Σάβλο δε μάλλον, εν εδυναμούτο, και συνέχινε του Ιουδαίου του κατοικούντα εν Δαμασκό, συμβιβάζον ότι ούτω ο Χριστό ω δε πληρούν το ημέρα οι συνεβουλεύσαν το Ιουδαίοι ανελήν αυτών. Εγνώστη δε το σάβλο η επιβουλή αυτών, Παρετήρουντε τα σπήλα ημέρα τε και νυκτό, όπω αυτόν ανέλωση. Λαβώντε δε αυτόν η μαθητέ νυκτό, καθήκαν δια του τείχου χαλάσαντε εν σπυρίδι. Παραγενόμενο δε ο σάβλο τη Ιερουσαλήμ, επιράτο κολάστε τι μαθητέ, και πάντε σε φοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντε ότι εστί μαθητή. Βαρνάβας δε επιλαβόμενος αυτόν, ήγαγε προς τους Αποστόλους, και διηγήσα το αυτής πώς εντιοδό είδε τον Κύριον, και ότι ελάλησεν αυτό, και πώς εν δαμασκό επαρησιάσα το εν το ονόματι του Ιησού. Και είν με ταυτόν εισπορευόμενος, και εκπορευόμενος εν Ιερουσαλήμ, και παρισιαζόμενος εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού, ελάλητε και συνεζήτη προς τους Ελληνιστάς. ιδε δε επεχείρουν αυτόν ανελήν, Επιγνώντε δε οι αδελφοί κατήγαγον αυτών ει Κεσάριαν, και, και εξαπέστειλαν αυτών ει Ταρσών. Εμένουν εκκλησίε καθόλου τη Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμαρία, ηχον ειρήνη οικοδομούμενε, και πορευόμενε το φόβο του κυρίου, και την παρακλήση του αγίου πνεύματο επληθήνοντο. Εγένετο το δε πέτρων διερχόμενων διαπάντων κατελθύν, και προ του Αγίου του κατοικούντα λίδαν, έβρεδε εκεί άνθρωπον την αενέαν ονόματι, εξαιτών οκτώ κατακείμενων επί κραβάτο, ο συν Και είπεν αυτό ο Πέτρος, εννέα, ή ατέσε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό, και ευθέως ανέστη. Και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες λίδαν και τον σάρωνα ή την εσεπέστρεψαν επί των Κύριων. Ενιώπη δε τη συν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, η διερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς αυτήν πλήρη αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον δέεντες Έγαινε το δέντε ημέρε εκείνε, ασθενήσασαν αυτήν από θανήν. δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγγύ δε ουσις λίδη στη Ιώπη, οι μαθητέ ακούσαντε ότι πέτροσε στην εναυτή, απέστειλαν δύο άνδρας προ αυτόν, παρακαλούντε μη σε διελθύν έω αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος, συνήλθεν αυτής ον παραγενόμενον ανοίγαγον εις το υπερόν, και παρέστησαν αυτό πάσε χείρε κλαίουσε, και επιδεικνύμενε χιτόνος και ημάτια, όσα επί με ταυτόν ούσα η δορκάς. Εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος, θείς τα γόνατα προσήφξατο, και επιστρέψας προς το σώμα είπε, «Τα βυθά, ανάστηθη». Η δε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής, και η δούσα των Πέτρων ανεκάθισε. Δούς δε αυτή χείρα, ανέστησεν αυτήν. Φωνή σα δε του Αγίου και τα Σχήρα, παρέστησε να αυτήν ζώσαν. Γνωστόν δε γέννε το καθόλη τη Ιώπη, και πολλοί επίστευσαν επί των κύριων. εγενετο το δε ημέρα ικανά, μην αυτόν εν Ιώπη, παρά την Ισίμονη Βυρσή.